Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων τα ψυχάς των δούλων σου σωτέραν απαυσών φυλάτων αυτάς εις την μακαρίαν ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε αιώνια η μνήμη αιώνια η μνήμη αιώνια αυτόν η μνήμη διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Καλούμε τον Δήμαρχο Βέρειας Κωνσταντίνο Βοριαζίδη να χαιρετήσει την εκδήλωση. Σεβασμιότατε, κύριε Πρόξενε, επίσημοι προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι. Στον περσινό μου χαιρετισμό είχα ξεκινήσει να λέω ότι παρότι πέρασαν 48 χρόνια από την αποφράδα εκείνη η μέρα, δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως. Πραγματικά θα μπορούσα να αλλάξω το 48, να το κάνω 49, και να αφήσω όλα τα υπόλοιπα τα ίδια. Θα ήμουν απόλυτα ορθός. Δύο λόγια θα πω λοιπόν μόνο. Θα πω δύο λόγια για τα θετικά κατά την άποψή μου. Και είναι απόλυτα θετικό η ομοφωνία που υπάρχει διαχρονικά στη χώρα μας, από όλες τις κυβερνήσεις, για τον τρόπο αντιμετώπισης του θέματος. Άλλωστε και ο Υπουργός Εξωτερικών που βρίσκεται στην Κύπρο είπαν για μια ακόμα φορά μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας χθες ότι είμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε λύση διχοτόμησης. Υπάρχει λοιπόν τόσο η συμφωνία, η ομοφωνία εδώ στην Ελλάδα όσο και εξαιρετική συνεργασία διαχρονικά πάντοτε με τις κυπριακές κυβερνήσεις. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία στέκει από πάνω και προστατεύει στο βαθμό που μπορεί και την Κυπριακή Δημοκρατία. Απέναντί μας είναι η γνωστή Τουρκία, είναι η αδιάλακτη Τουρκία η οποία προσπαθεί να εξασφαλίσει τους υδρογονάνθρακες για αυτήν χρόνια τώρα, έτσι. Κανείς βέβαια δεν περίμενε ότι ό,τι έγινε το 1974 έγινε για να προφυλαχτούν κάποιοι άνθρωποι. Πάντα οικονομικό το αντικείμενο. Οι υδρογονάνθρακες λοιπόν, η Τουρκία προσπαθεί να τους πάρει. Εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε βάζοντας τις κόκκινες γραμμές και πολύ ορθώς κάνουμε. Εγώ εύχομαι του χρόνου εφόσον θα είμαι εδώ από την ίδια θέση να έχω να πω κάτι διαφορετικό και κάτι πιο αισιόδοξο. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλούμε για χαιρετισμό τον Πρόεδρο Συνδέσμου Βορειοελλαδιτών Πολεμιστών ΕΛΔΙΚ 1974, κύριο Στάικο Θανάση. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Βερίας, Ναούς και Καμπανίας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Γενική Πρόξενε της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, στρατηγέ της πρώτης μεραρχίας, ταξίαρχε, της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος. Καλωσορίζω τους δασκάλους από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Είχα προηγουμένως συζήτηση μαζί τους.
Σήμερα θα αναφερθώ σε έναν ήρωα που χάσαμε την προηγούμενη Τετάρτη, τον αντιστράτηγο των καταδρομών, τον υπολοχαγό του 1974, τον καταδρομέα Ηλία Γλετζέ, που σε μια καταδρομική επιχείρηση νυχτερινή στον Πενταδάκτυλο, στην περιοχή τη Βραχώδη, τον Κοντζά Καγιά, ο ηρωικός υπολοχαγός με τους άνδρες του, τις εθνοφρουρίτες, Κύπριος δηλαδή, καταδρομής, το 13ο λόχο, σκαρφαλώσανε και χτυπήσανε το σταθμό επικοινωνιών των Τούρκων, αφού εξεδωτέρωσαν εκεί το προσωπικό του τουρκικού σταθμού. Τελευταίος έφυγε από το στρατόπεδο ο Ηλίας ο Γλετζές, βάζοντας, τραγικό αυτό που θα πω, αλλά χειροβοβίδες πάνω στα σώματα των Τούρκων. Τους είχε παγιδεύσει όλους και έφυγε τελευταίος. Ο Ηλίας Γλετζές τίμησε τη στολή του αξιωματικού. Κάποιοι δυστυχώς πριν λίγες μέρες την ατίμασαν αυτή τη στολή, κάνοντας το προδοτικό πραξικόπημα με τα επακόλουθά του, δίνοντας την ευκαιρία στους Τούρκους να εισβάλλουν στρατιωτικά στο νησί. Τον προηγούμενο μήνα, όταν ανέλαβε ο νέος Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Κύπρου, ετοίμησε την ΕΛΔΙΚ στα Λεύκαρα, μια περιοχή της Κύπρου. Να συστηθώ για όσους δεν με ξέρουν, όπως είπανε, ήμουν έφεδρος λοχίας στον 4ο λόγο του συντάγματος της ΕΛΔΙΚ και έλαβα μέρος σε όλες τις μάχες. Είπε ο κύριος Μιχάλης Γεωργάλας, η ΕΛΔΙΚ είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της Κύπρου από τις 16 Αυγούστου 1960 και αναφέρθηκε στην ημέρα της 16ης Αυγούστου 1974 στον Ατήλα 2. Είπε μεταξύ άλλων, το στρατόπεδο της ΕΛΔΙΚ έγινε θυσιαστήριο ηρωομαρτύρων, και αυτό το αποδεικνύουν οι δεκάδες νεκροί, αγνοούμενοι και τραυματίες. Σεβασμιότατε, εγώ θα έλεγα και οι ιερομάρτυρες, γιατί αυτά τα παλικάρια τα 20χρονα πιαστήκαν εχμάλωτοι και μαρτύρησαν και θυσιάστηκαν για την πατρίδα, και μέσα στην πατρίδα είναι και ο χριστιανισμός, είναι και η οικογένεια. Μαρτύρησαν και στο τέλος τους δολοφόνησαν. Το ανέφερα και πέρυσι, 8 παλικάρια από το Λόχουμο πιάστηκαν εχμάλωτα 16 Αυγούστου και βρέθηκαν πριν 5 χρόνια στο ομαδικό τάφο. Τους είχαν εκτελέσει εν ψυχρό και χαριστική βολή στο κεφάλι. Γιατί αναφέρονται όλοι στις 16 Αυγούστου, τι έγινε τότε, αφού οι Τούρκοι ακούσανε τους καλυθές από την Ελλάδα, καλοθελητές ότι της μεταπολίτευσης, ότι η Κύπρος κοίται μακριά, με την ησυχία τους. Όσο χρόνο ήθελαν πήραν με τις διαπραγματεύσεις που γινόταν στη Ζυρίχη, φέρανε στην Κύπρο 300 άρματα, 40.000 στρατό και βαρύ οπλισμό. Εμείς από τη μεριά μας δυστυχώς δεν κάναμε τίποτα. Το μόνο που αποφασίστηκε ήταν να μείνουμε μέσα στο στρατόπεδο 318 άνδρες. Ένας από αυτούς ήταν και ο λόγος μου, και ήταν τιμή μου που πολέμησα δίπλα σε αυτά τα παλικάρια. 13 Αυγούστου ακούμε ότι οι συνθήκες στην Γενέβη ναυαγίσανε. Είπαμε το πρωί θα έρθουν πάλι τα αεροπλάνα, και όντως με το πρώτο φως της ημέρας άρχισε ένας ανελέητος βομβαρδισμός του στρατοπέδου. Επί δύο μερών και μας βομβαρδίζανε. Αλλά σε βεβαιωσμότητα το είπα και θα το λέω πάντα, η μεγαλόχαρη λες και άπρωσε ένα δίχτυ πάνω από το αρρήγματά μας και δεν είχαμε καν νεκρό, ενώ όλα τα κτίρια θυμίζανε να είχε γίνει σεισμός 10 ρίχτερ. Εμείς ήμασταν εκεί με το χέρι στη σκανδάλη. 16 Αυγούστου, να μην μακρηγορώ, τα δύο αντιαρματικά όπλα που είχαμε σιγήσανε. Τώρα πλέον δεν υπήρχε σωτηρία για μας.
η διαταγή του διοικητή μας τον Νικολαίδη ήταν ρητή. Θα πέφταμε μέχρι ενός για την υπεράσπιση της πατρίδος, για την υπεράσπιση του στρατοπέδου. Όταν όμως συγγύησαν τα αντερματικά όπλα, ακούστηκαν οι ελπίστρες των αρμάτων. Βλέπουμε γύρω μας πάνω από 40 άρματα να έρχονται προς τα πάνω μας. Τότε ο ηρωικός υποδιοικητής μας, ο τελευταίος στρατοπεδάρχης, ο Σταυροαείμνηστος Σταυρουλόπουλος Παναγιώτης, είπε στον διοικητή: «Εγώ θα κάνω απαγκίστρωση μέρα μεσημέρι και έστω ένα στρατιώτη να σώσω, θα είμαι ευγνώμων». Και όντως, γύρω στις 1 η ώρα εδόθη η κατάπαυση του πυρός. Δυστυχώς, πουθενά στην Κύπρο δεν γινόταν μάχες, μόνο στο στρατόπεδο της Ελδή και στα υψώματα Αγίου Δομητίου και Αγίου Παύλου. Πολλοί συμπολεμιστές μας εκείνη την ημέρα βρήκαν τραγικό θάνατο κάτω από τις ελπίστρες των αρμάτων. Πολλοί ανηφορίζοντας τη σχολή Γρηγορίου. Το τίμημα μεγάλο, 83 νεκροί και αγνοούμενοι. Αλλά η Λευκωσία δεν έπεσε στα χέρια μας. Για μας τους ενδικάριους, αυτοί οι νεκροί μας είναι νεκροί μη αναγνωρισμένοι. Λέμε τους Τούρκους Τούρκους, αλλά μας παρέδωσαν τους νεκρούς μας. Το λάθος του διοικητή μας ήταν που δεν έγινε η αναγνώριση αυτών των συμπολεμιστών μας και τώρα τους έχουμε αγνοούμενους και τους πήρανε εναταξία και τους ρίξανε σε 2 λάκους. Αυτά τα γιατί 49 χρόνια μαυρώνουν τις ψυχές μας και τις νύχτες. Γιατί λέμε, γιατί ο Μινάς ο Γιαννακάκης που τραυματισμένος ο Δεκανέας πολεμούσε και όταν στην οπισθοχώρηση ο αρχιλοχίας Καπαρδόνης σκοτώθηκε με τον Κελέση τον Παύλο, τον πήρε στις πλάτες του ο Μιχελής Ολοχίας από τη Λευκάδα να το βγάλει έξω. Δυστυχώς μια ρηπή πήρε το Γιαννακάκη το 19 πίσω στην πλάτη και του λέει τον Μιχελή: «Μιχελή, άσε με μένα, φύγε να σωθείς». Αυτός κι αν δεν ήταν ήρωας ο Μινάς ο Γιαννακάκης και Ολοχίας Μιχελής. Μπορώ να αναφέρω πολλά περιστατικά, αλλά δεν το επιτρέπει ο χώρος και η ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλούμε την κυρία Ψαρά Ελένη, πρόεδρο του Σωματείου Κυπρίων Νομού Ημαθίας ο Ευαγόρας, για χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, αξιότιμοι παρευρισκόμενοι, κυρίες και κύριοι, με πρόφαση το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, ο τουρκικός στρατός εισβάλλει στα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας τον Ιούλιο του 1974 και ο Ατύλας επιβάλλει τα διχοτομικά του σχέδια με δυσμενείς συνέπειες για τον κυπριακό λαό. Χιλιάδες άνθρωποι εκδιώκονται και εκτοπίζονται. Η Τουρκία εφαρμόζει πολιτικές εθνοκάθαρσης, πάγια τακτική, την οποία άλλωστε εφάρμοσε τόσο στη γενοκτονία των ποντίων, όσο και στη μικρασιατική καταστροφή. Οι βιασμοί, οι σφαγές των αμάχων και παιδιών προκάλεσαν ανίποτο πόνο και πληγές, οι οποίες παραμένουν μέχρι και σήμερα ανοιχτές. Η προσπάθειά της να λιώσει το δημογραφικό χαρακτήρα του νησιού και η μεταφορά χιλιάδων επίκων από τα βάθη της Ανατολίας έχει ως αποτέλεσμα οι Τουρκοκύπριοι να αποτελούν μειονότητα σε σχέση με τα στρατεύματα και τους επίκους. Η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του διεθνούς δικαίου συνεχίζεται. Από τις 20.000 εγκλωβισμένους που παρέμειναν στα κατεχόμενα χωριά τους, σήμερα έχουν απομείνει λιγότερο από 400 Ελληνοκύπριοι και Μαρονίτες, οι οποίοι καθημερινά βιώνουν τον εκφοβισμό και τη στέρηση βασικών τους δικαιωμάτων. Στις υποθέσεις των συνολικά 1.058 αγνοωμένων Ελληνοκυπρίων, Ελλαδιτών και Τουρκοκυπρίων, συγκαταλέγονται υποθέσεις παιδιών, γυναικών, γερόντων αλλά και στρατιωτικών Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών, που τα ίχνη τους χάθηκαν στα πεδία των μαχών υπερασπιζόμενοι την ελευθερία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές εκκλησίες, μνημεία, κημητήρια και αρχαιολογικοί χώροι έχουν καταστραφεί, βεβηλωθεί και λαϊλατηθεί. Πολιτιστικά αντικείμενα έχουν μεταφερθεί λαθρέα και πολλούνται παράνομα στο εξωτερικό, ενώ οι ιερές εικόνες, σκεύη, Ευαγγέλια και άλλα αντικείμενα έχουν εξαφανιστεί.
Οι εκκλησίες έχουν μετατραπεί σε τζαμιά, μουσεία, χώρους διασκέδασης, ξενοδοχεία, στρατόπεδα, αποθήκες, ακόμη και αχυρώνες. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη των αδελφών μας που έπεσαν ηρωικά στην Κύπρο το 1974. Εκφράζουμε το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μας προς όλους τους υπερασπιστές της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κύπριους και Ελλαδίτες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους παρευρισκόμενους που με τη σημερινή τους παρουσία τιμούν τα θύματα της Κυπριακής τραγωδίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κικινής Θανάσης, πρόεδρος Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, για χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, κύριε Πρόξενε, κύριε Δήμαρχε, επίσημοι καλεσμένοι, συναδέλφες και συνάδελφοι από την Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα προσωπικά αλλά και για το κλιμάκιο της Δασκαλικής Ομοσπονδίας που βρίσκεται εδώ, καθώς και όλους τους συναδέλφους από όλη την Ελλάδα που βρίσκονται σήμερα εδώ με αφορμή τα 24 κριτήρια, τους αγώνες δηλαδή ποδοσφαίρου μεταξύ των συλλόγων της Ελλάδας και της Κύπρου, να βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να αποτείουμε φόρο τιμής στους αγώνες των ανθρώπων οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν την ελευθερία της πατρίδας. Το απάντημα των δασκάλων Ελλάδας και Κύπρου και όλων των δασκάλων από όλη την Ελλάδα είναι ένα σημαντικό αντάμωμα που γίνεται κάθε χρόνο και προάγει το εφαγωνίζεσαι τις αρετές του καλών αγώνων αλλά και δείχνει ένα δρόμο ειρηνικού αγώνα μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος μόνο ειρηνικός και δίκαιος δεν είναι. Το να βρισκόμαστε σήμερα εδώ και να τιμούμε τους αγώνες αυτών των ανθρώπων τους οποίους πολλές φορές ως κλιμάκιο της Δασκαλικής Ομοσπονδίας έχουμε βρεθεί σε θέση στα αντίστοιχα μνημεία της Κύπρου να βρισκόμαστε εξαιτίας της πολύ καλής συνεργασίας που έχουμε με την Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων είναι επίσης μια μεγάλη τιμή. Έχουμε επισκεφθεί τα αγιασμένα μνήματα του αγώνα κατά της Βρετανικής κατοχής. Επισκεπτόμαστε τα μνημεία των αγώνων κατά των Τούρκων εισβολέων. Νομίζω ότι μόνο σεβασμός και ευγνωμοσύνη μπορεί να είναι τα αισθήματα τα οποία τρέφουμε για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και επειδή ως δάσκαλοι έχουμε το χρέος να διδάσκουμε την φιλοπατρία, την ειρήνη, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο στους μαθητές μας, αλλά έχουμε το χρέος νομίζω να περνάμε και τα ιδεώδη του αγώνα για την πατρίδα, θεωρώ ότι ο αγώνας των ανθρώπων αυτών οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για να παραμείνει η Κύπρος ελεύθερη 49 χρόνια πριν, είναι δικαιωμένο στις μνήμες όλων μας και στις ψυχές όλων μας για το μέγεθος του μεγαλείου τους και του ηρωισμού τους. Δεν είναι δικαιωμένο όμως στη διάσταση που η Τουρκία παραμένει ο μεγάλος κυρίαρχος με το μη σεβασμό των δικαιωμάτων των άλλων λαών και με τις διαρκείς επεκτατικές διαθέσεις προς τους υπολείπους. Το να επισκέπτεσαι την Κύπρο και να τη βλέπεις ακόμη διχοτομημένη και να βλέπεις μια διαχωριστική γραμμή να τη χωρίζει στα δύο είναι κάθε φορά μια μεγάλη πληγή. Αθάνατοι να είναι οι αγωνιστές. Ο κύριος Απόστολος Σκουρουπάτης, αντιπρόεδρος Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόξενε, πλεχτή προσκεκλημένη, συναδέλφοι σε συναδέλφοι, καταρχήν επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνετε και την πρόσκληση που μας απευθύνετε να χαιρετήσουμε τη σημερινή εκδήλωση. Η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων, με αφορμή τις μαύρες επαιτίους του προδοτικού πραξικοπήματος και της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, καταδικάζει ακόμη μια φορά το δίδυμο έγκλημα σε βάρος της Κύπρου, που ξεκίνησε από τη Χούντα των Αθηνών και τους εγκάθετους της στο νησί και ολοκληρώθηκε με τη βάρβαρη εισβολή του τουρκικού Ατχίλα. Η προδοσία της 15ης Ιουλίου 1974 έδωσε την ευκαιρία και την αφορμή στην Τουρκία να επιβάλλει τα διχοτομικά της σχέδια στην Κύπρο. Η βάρβαρη τουρκική εισβολή έπνιξε στο θάνατο, στο αίμα και στο δάκρυ χιλιάδες Κύπριους, αφήνοντας πίσω τις εκατοντάδες νεκρούς, χιλιάδες ξεριζωμένους πρόσφυγες και εκατοντάδες αγνοούμενους. Με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση μνήμης και απόδοσης της οφειλόμενης τιμής στους ηρωικούς πεσόντες υπέρ της ελευθερίας και της δημοκρατίας, αποτείνουμε φόρο τιμής σε όλους όσους όρθωσαν το ανάστημά τους και θυσιάστηκαν για τη δημοκρατία και την ελευθερία του νησιού μας. Ανάμεσα στους ήρωες της αντίστασης και υπερασπιστές της δημοκρατίας και της ελευθερίας και ήρωες της δικής μας διδασκαλικής οικογένειας, Παντελής Νικηφόρος, Πανίκος Πουργουρίδης και Γιώργος Γεωργίου, καθώς και αγνοούμενοι μας, Ανδρέας Κυπριανού,
Κακουλής Μουστακά, Παντελής Κωνσταντίνου και Παναγιώτης Λάμπρου. Συναισθανόμενοι το χρέος μας ως εκπαιδευτικοί, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τον αγώνα για τη δικαίωση της θυσίας των ηρώων μας, διατηρώντας άσβεστη τη μνήμη τους. Οφείλουμε να κρατήσουμε ζωντανές τις μνήμες εκείνων των ημερών, όσων οδυνηρές και πόδινες και αν είναι, προκειμένου να μας βοηθήσουν στη συνέχιση του δύσκολου αγώνα μας για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας. 49 χρόνια από τότε, η πατρίδα μας συνεχίζει να εφίσταται τις τραγικές επιπτώσεις της τουρκικής κατοχής, αφού το συρματόμπλεγμα της τροπής ακόμη χωρίζει την πατρίδα μας στα δύο. Τη στιγμή που χιλιάδες Τούρκοι στρατιώτες εξακολουθούν να βρίσκονται παράνομα στο βόρειο τμήμα του νησιού μας. Δεν συμβιβαζόμαστε με τα τελεσμένα της τουρκικής εισβολής. Δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα για διεκδίκηση των δικαίων και των δικαιωμάτων μας για μια ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρο. Οι ήρωές μας θα δικαιωθούν και η ψυχή τους θα αναπαυθεί μόνο όταν επιληθεί των Κυπριακών, επανενωθεί η πατρίδα μας και αποχωρήσουν τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα. Τιμούμε όσους αντιστάθηκαν και θυσιάστηκαν υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία στην Κύπρο. Τιμούμε όσους πότισαν με το αίμα τους τον αγώνα για ελευθερία της Κύπρου. Τιμούμε αυτούς που δεν δίλιασαν και παρά τον άνισον του αγώνα έτρεξαν από την πρώτη στιγμή να περασπιστούν την πατρίδα μας. Οφείλουμε να δικαιώσουμε τη θυσία τους συνεχίζοντας τον αγώνα τους. Η Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συμμαθίας, κυρία Μιχαηλίδου Σταυρούλα. Σεβασμιότατε, κύριε Πρόξενε, κύριε Δήμαρχη, κυρίες και κύριοι, 49 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και η πληγή δεν έκλεισε ακόμα. Οι πεσόντες της κυπριακής τραγωδίας μένουν αθάνατοι στις μνήμες μας. Σήμερα τιμούμε όλους αυτούς που έχασαν τη ζωή τους στη Μεγαλόνησο. Τιμούμε τους αγνοούμενους και τις οικογένειές τους. Τους αποδίδουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής στους ήρωες που πλήρωσαν με τη ζωή τους την προάσπιση της ελευθερίας. Τους αξίζει ο σεβασμός. Η θυσία τους πρέπει να γίνει παράδειγμα σε όλους μας. Αθάνατοι. Ευχαριστώ. Την ομιλία της ημέρας θα εκφωνήσει ο κύριος Πολυκάρπου Κωνσταντίνος, πρόξενος Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε όλους. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη, κύριε Δήμαρχε Βέρειας, κύριε Αντιπρόεδρε της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Κυπρίων Νομού Ημαθίας, ο Ευαγόρας, κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου Βορειοελλαδιτών Ποδολεμιστών, ΕΛΔΙΚ 1974, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Διδασκάλων της Κύπρου και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας. Είναι τιμή και χαρά μου που καλωσορίζω όλους εκλεχτοί Κύπριοι συμπολίτες του νομού Ημαθίας. Είναι τιμή και χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα ως Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη μαζί σας, προκειμένου να ποτίσουμε μαζί φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν για την προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, των εδαφών της, αλλά και της Δημοκρατίας. Θέλω εξ αρχής να πω ότι σήμερα εδώ εκπροσωπώ τον πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος για λόγους ανωτέρας βίας έπρεπε να ματαιώσει τη σημερινή του προγραμματισμένη παρουσία εδώ. Επιτρέψτε μου εξ αρχής να συγχαρώ θερμά τους διοργανωτές αυτής της σεμνής αλλά μεστής νοημάτων ετήσιας εκδήλωσης μνήμης και τιμής στα θύματα του πρωτοτικού πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου του 1974 και της διπλής τουρκικής βάρβαρης τουρκικής εισβολής στην Κύπρο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1974. Η αφορμή είναι για πολλά χρόνια πάντα η ίδια, το έχει πει και ο κύριος Δήμαρχος. Φέτος συμπληρώνονται 49 χρόνια από τις μαύρες εκείνες μέρες. Η αιτία όμως της διοργάνωσης της εκδήλωσης είναι για μένα εξίσου σημαντική και είναι η ανάγκη
που έχουμε όλοι για διδαχή από τις τραγικές σελίδες της ιστορίας μας, προκειμένου να γνωρίσουν και να μάθουν οι νεότερες γενιές Ελλαδιτών, Μακεδόνων αλλά και Κυπρίων, να αναλογιστούν εκ νέου οι παλαιότεροι για τις επιπτώσεις στο παρόν και στο μέλλον Ελλάδας και Κύπρου ως ενιαίου χώρου ακόμα και σήμερα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θέλω να υπογραμμίσω εμφαντικά το γεγονός της διοργάνωσης ανάλογων πανελλαδικών εκδηλώσεων και με την ευκαιρία επιτρέψετε μου να συγχαρώ τόσο για την πρόσκληση όσο και για την παρουσία των εκπαιδευτικών, επιτρέψετε μου, ειδικά από την Κύπρο. Θεωρώ ότι με την προαγωγή των εκδηλώσεων οι οποίες τους φέρνουν σήμερα μαζί μας έχουμε πολλές ελπίδες και διατηρούμε σημαντική ελπίδα τόσο για την ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας-Κύπρου, θα αναφερθώ και στη συνέχεια σε αυτό, όσο και στη συνέχιση του αγώνα μας. Με αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας, επιτακτικού χρέους και ιστορικής ευθύνης αποδίδουμε σήμερα τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηρωικούς πεσόντες, σε όλους εκείνους που παραμένοντας πιστοί στις αδιάφθορες διαχρονικές αξίες της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, επέδειξαν μοναδική και παραδειγματική αυταπάρνηση για την προάσπιση της γης μας, της ιστορίας, των αγώνων και των ιδανικών του τόπου μας. Και εμείς σήμερα και στο μέλλον πρέπει να παραμείνουμε καθοδηγούμενοι από το εθνικό μας χρέος, αντλώντας τα διδάγματα από τον αγώνα και τη θυσία τους. Τι μας δίδαξε όμως η ιστορία για την καταστροφή του 1974? Θα αποτυπώσω στη συντομία την άποψη που εξέφρασε ο σημαντικότερος εν ζωή Κύπριος ιστορικός, ο κύριος Πέτρος Παπαπολιβίου. Ανοίγουν τα εισαγωγικά. Το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και η τουρκική εισβολή του 1974 συνιστούν μια εθνική καταστροφή με τραγικότατες συνέπειες για την Κύπρο και ανυπολόγιστες επιπτώσεις στις ευρύτερες ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εξίσου τραγικό είναι και το γεγονός ότι το πραξικόπημα της Χούντας έδωσε την αφορμή και τη δικαιολογία για την πραγματοποίηση της τουρκικής εισβολής υπό την ανοχή ή την αδιαφορία των μεγάλων δυνάμεων, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών και της εγκύτριας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βρετανίας. Ουσιαστικά, συνεχίζει ο κ. Παπαπολιβίου, η Κύπρος πλήρωσε με βαρύτητα το κόστος και οδύνη από τη μια την επτάχρονη δικτατορία στην Ελλάδα και από την άλλη τον τουρκικό επεκτατισμό που υλοποίησε ένα μακροχρόνιο στόχο του, την κατάκτηση της Κύπρου. Η καταστροφή του 1974 φαίνεται στις πραγματικές τεράστιες διαστάσεις της εάν ενταχθεί στην ευρύτερη ιστορία του Κυπριακού και αναλογιστούμε πώς ξεκίνησε η μεταπολεμική διεκδίκηση τους τη δεκαετία του 1950 ως έτοιμα αυτοδιάθεσης και ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα και πώς κατέληξε μετά από 25 χρόνια. Συνεχίζει ο ιστορικός, ο οποίος προκειμένου να αποκρισταλώσει σε μερικές εύληπτες γραμμές και να συμπυκνώσει τα τραγικά γεγονότα του 1974 στην Κύπρο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Εκείνο που κυριαρχεί μέρα με τη μέρα από τις 20 Ιουλίου του 1974 είναι μια εικόνα διάλυσης, χάους και σύγχυσης. Ενώ εάν επιδεικνυόταν η στοιχειώδη στήριξη των προβλεπομένων από τα αμυντικά σχέδια για αντιμετώπιση εχθρικής εισβολής, είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν πετύχαινε η τουρκική απόβαση. Ακόμα και με τη μεσολάβηση του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου, που είχε βαρύτατες συνέπειες στη ψυχική ενότητα του κυπριακού ελληνισμού. Κλείνοντας εισαγωγικά. Έχουμε όλοι, όσοι δεν έχουμε ζήσει, διαβάσει για τα γεγονότα του 1974. Δεν θα επιθεσελθώ κι εγώ στις λεπτομέρειες. Η κυρία Ψαρά τα ανέφερε εξαιρετικά, όπως εξίσου συγκλονιστική ήταν και η περιγραφή, η μαρτυρία του αδελφού μας κυρίου Στάικου. Αυτές είναι ζωντανές μαρτυρίες όλων όσοι έζησαν τα τραγικά γεγονότα, οι οποίες, όσο υποκειμενικές και να είναι, όσο υποαξιολογήσει και να είναι, προσθέτουν σημαντικά στην καθαρότητα της εικόνας. Ούτε βεβαίως πρέπει να ξεχνούμε, παρά τα τόσα τραγικά συνέβησαν, τη βαθιά σχέση της Μακεδονίας με την Κύπρο. Άλλωστε, η εκατέρωθεν αρρωγή των Κυπρίων που βρίσκονται θαμμένοι σε κημητήρια της Βορείου Ελλάδας υπέρ της ελευθερίας στον Μακεδονικό αγώνα,
αλλά και των Μακεδόνων για την υπεράσπιση της Κύπρου, όπως του στρατηγού Κατσάνη και άλλων Ελλαδιδών Ελδικαρίων, όπως ακούσαμε και από τη μαρτυρία, και άλλων, οι οποίοι είναι θαμμένοι στον τύμβο της Μακεδονίδησας στην Κύπρο, είναι παραδείγματα που μας υπενθυμίζουν την ισχυρή ιστορική μας σχέση. Το ίδιο βέβαια μας υπενθυμίζουν και άλλες τραγικές αλλά ελπιδοφόρες ιστορίες από τις ζωές Κυπρίων, οι οποίες εκτυλίχθηκαν στη Μακεδονία και στη Θράκη στην πορεία θετικά, λόγω αφενός μεν του φιλόξενου ελληνισμού που υποδέχτηκε τους Κυπρίους πρόσφυγες, αφετέρου δε λόγω της δικής τους πάλης και επιτυχίας, χτίζοντας μια καλύτερη ζωή από την Κύπρο στη Θεσσαλονίκη, στη Δράμα, στη Ξάνθη, στη Βέρεια και αλλού. Αυτή είναι εν πωλής ιστορία της σημαντικής κυπριακής κοινότητας της Βορείου Ελλάδος. Όπως έχει πει ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας προσφάτως, η απαλλαγή από την πληγή της κατοχής της Κύπρου από την Τουρκία είναι ένας δύσκολος αγώνας. Αναμφίβολα, χρειάζεται ομοψυχία και ενότητα για να επιτύχουμε τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας χωρίς κατοχικά στρατεύματα και διαχωριστικές γραμμές, για να διαμορφώσουμε συνθήκες ειρήνης και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ένα ευίωνο μέλλον, επιβάλλεται όσο ποτέ άλλοτε να είμαστε ενωμένοι. Οφείλουμε όλοι να κρατήσουμε ψηλά το επίπεδο του διαλόγου, χωρίς χαρακτηρισμούς και χωρίς αφορισμούς. Υπόθηκε και πριν, θα το επαναλάβω κι εγώ, δεν συμβιβαζόμαστε με την κατοχή. Η έγνοια και η ανησυχία μας μετουσιώνεται σε κινητήρια δύναμη που μας οδηγεί στη ξεκάθαρη βούληση για συνέχιση της προσπάθειας για τερματισμό της κατοχής και επανένωση του τόπου μας. Η σημερινή απαράδεκτη κατάσταση πραγμάτων δεν επιτρέπει σε κανέναν πολίτη αυτού του τόπου να απολαμβάνει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και το επίπεδο ευημερίας που όλοι οι άλλοι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν αδιαφυσβήτητα αλλά και κεκτημένα. Αντίθετα, το σημερινό απαράδεκτο status quo συνιστά ανάμεσα σε άλλα μόνιμη πηγή διαταραχής και ανασφάλειας και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Για εμάς δεν υπάρχει άλλη επιλογή ούτε άλλος δρόμος παρά να τερματιστεί η κατοχή, να επανενωθεί η πατρίδα μας και να έρθει επιτέλους ειρήνη στον τόπο μας. Στόχος και προσδοκίες μας είναι, όπως μέσα από ένα ουσιαστικό διάλογο που επιθυμούμε να επαναρχίσει από εκεί που διακόπηκε το καλοκαίρι του 2017, να παραδώσουμε στις μελλοντικές γενιές μια πατρίδα χωρίς στρατεύματα κατοχής, χωρίς ξένες εγγυήσεις, επανενωμένη, σύγχρονη και ευρωπαϊκή. Είναι γι' αυτό τον λόγο που επιδιώκουμε την επανέναρξη των συνομινιών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών με την ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενεργός εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο στο σπάσιμο του αδιεξόδου όσο και στην επίλυση του Κυπριακού, είναι επιτακτικής σημασίας και είναι προς αυτή την κατεύθυνση που εργαζόμαστε. Θεωρούμε ότι η εμπλοκή υψηλόβαθμου Ευρωπαίου αξιωματούχου στη νέα διαδικασία θα αποβεί αρκούντως υποβοηθητική στην προσπάθεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και θα συμβάλλει στη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για επαναφορά της άλλης πλευράς του τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όλες οι διπλωματικές ενέργειες μας, με σημαντικότερη τη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 11 Ιουλίου, εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Θεωρούμε δε εξαιρετική σημασία τη σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας, για την οποία ήμασταν και είμαστε πάντα ευγνώμονες. Η χθεσινή επίσκεψη του νέου Υπουργού Εξωτερικών και η αυριανή επίσκεψη του νέου Υπουργού Άμυνας της Ελλάδας στην Κύπρο είναι για μας ενδεικτικές της περαιτέρω ενδυνάμωσης των σχέσεών μας, τόσο στα διμερή και περιφερειακά αμοιβαίου ενδιαφέροντος θέματα, όσο και προς την πορεία επίλυσης του κυπριακού προβλήματος. Η δε διασύνδεση στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Ευρωτουρκικών με τον Κυπριακό και η επανάληψη της ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνολική διευθέτηση του προβλήματος και αρρωγή προς την κατεύθυνση αυτή είναι για μας κομβική σημασίας. Κυρίες και κύριοι, καταλήγοντας, συνεχίζουμε την προσπάθεια για τερματισμό της σημερινής απαράδεκτης κατάστασης πραγμάτων, για την επανένωση της πατρίδας μας με το ίδιο πείσμα και διεκδικητικότητα, μαθαίνοντας από την ιστορία μας. Και είναι σημαντικό
Το επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά ότι όλοι μαζί αποτείουμε σήμερα φόρο τιμής σε αυτό τον εμβληματικό τόπο, στον χώρο της Βεργίνας, μπροστά από αυτό το καλέσθητο και γεμάτο συμβολισμό μνημείο. Πάντα μέσα στο πλαίσιο συνεχίζουμε με το ίδιο πείσμα και διεκδικητικότητα, μαθαίνοντας από την ιστορία μας. Πάντα όμως μέσα στο πλαίσιο του ρεαλισμού και της αποφασιστικότητας. Αυτή είναι και η καλύτερη επιμνημόσυνη προσφορά που μπορούμε να καταθέσουμε. Αιωνίας είναι η μνήμη τους. Επιτρέψτε μου να συγχαρώ όλους για τη διοργάνωση της σημερινής τελετής. Ευχαριστώ. Κατάθεση στεφάνων. Εκπρόσωπος Κυπριακής Δημοκρατίας, πρόξενος Κυπριακής Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Για την πρώτη μεραρχία πεζικού, ο υποδιοικητής ταξίαρχος Λιόντος Παναγιώτης. Εκπρόσωπος του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Δήμαρχος Βέρειας. Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας. Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ημαθίας. Εκπρόσωπος Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας. Εκπρόσωπος Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Νομού Ημαθίας. Πρόεδρος Συνδέσμου Βορειοελλαδιτών Πολεμιστών ΕΛΔΙΚ 1974. Εκπρόσωπος Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Ημαθίας. Πρόεδρος Λέσχης Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων Ημαθίας. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Λεμεσού Κύπρου.
Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας. Πρόεδρος Συλλόγου Κυπρίων Νομού Ημαθίας ο Ευαγόρας. Πρόεδρος της Δασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Αντιπρόεδρος Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων. Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαθίας. Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγαίες Βεργίνα. Ενός λεπτού σιγή. Εθνικός ύμνος. Ακολουθεί καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τη Χοροδία Πολιτιστικού Συλλόγου Βεργίνας Αιγαίες και Σχολική Χοροδία Βέρειας. Διδασκαλία Διεύθυνση, κυρία Αναγνώστου Ελένη. Δεν υπάρχουν λόγια να πούμε. Υπάρχουν όμως τραγούδια να τραγουδήσουμε και θέλουμε να ενώσουμε τις φωνές μας με τις δικές σας, ζητώντας επίλυση του κυπριακού ζητήματος. Δύο είναι τα τραγούδια που θα πούμε για να μην σας κουράσουμε με τη ζέστη. Ένα αγαπημένο τραγούδι του Μάριου Τόκα, του τέκνου της Κύπρου, που είχαμε την τιμή και την ευλογία να τραγουδήσουμε πριν λίγες μέρες, και το έργο του Θεογεννήτορ Μαρία με αφορμή τη λήξη των Παυλίων, των 29ων Παυλίων, σε ποίηση του Οσίου Γερασίμου. Και το τραγούδι του οικουμενικού Μίκη Θεοδωράκη. Σας καλούμε λοιπόν να τραγουδήσετε μαζί μας. Σήμερα είμαστε ακόμη τουλάχιστον άλλοι τόσοι που λόγω εργασίας δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Θα μας βοηθήσετε όμως εσείς, είμαι σίγουρη. Λένε πως ο άνθρωπος
μου.